Εδώ η παρέα μεγάλωσε. Έχουμε τρεις βουλευτές, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη από τη Νέα Δημοκρατία. Γεια σας, κύριε Κερίδη. Καλημέρα και καλημέρα. Καλή νέα χρονιά, να πούμε τηλεοπτική. Καλό χειμώνα, καλό χειμώνα. Εύχομαι να έχουμε. Καλύτερα. Σας κρατάμε λίγες ώρες ακόμα μετά από τη Θεσσαλονίκη, εσείς, γιατί δεν θέλετε. Ναι, ναι, το Σαββατοκύριακο είναι της Θεσσαλονίκης αυτό, με τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού και όλα τα υπόλοιπα. Μας τα πείτε σε λίγο, ο κύριος Μίλτος Ζαμπάρας είναι εδώ πέρα. Για κύριε Ζαμπάρα, δεν μπορεί να πάτε πουθενά. Έχετε εξέλιξη και εσά ο ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα, κύριο βουλευτή. Θα θέλατε να είστε στην πλατεία, ποια είναι η πλατεία πάνω αυτή, στο Αγρίνιο, η πλατεία Στράτου, αλλά δεν θα είστε εκεί. Θα είμαστε στην Κεντρική Επιτροπή. Είναι έτσι δύσκολες και κρίσιμες αυτές οι ώρες για το ΣΥΡΙΖΑ. Και τη Δευτέρα να δούμε πού θα είστε. Και τη Δευτέρα να δούμε πώς θα είστε. Και πώς θα είστε. Αν μα τα πείτε σε λίγο, πώς θα είστε. Θα τα πούμε. Ο κ. Μανώλης Στουρλάκης, εσείς τώρα έχετε εκλογές στο Βουλάκιο. Καλημέρα. Βουλευτής, καλημέρα πρώτον, και καλό χειμώνα. Καλώς σας βρήκαμε. Εσείς και εσείς τώρα έχετε εκλογές, οπότε. Πού θα σας βρείτε τη Δευτέρα, δεν ξέρω. Ακριβώς ένα μήνα ακόμα. Ακριβώς ένα μήνα είστε εσείς, ναι. Λοιπόν, εσείς έχετε ταχθεί πέρας ενός ψηφίου, θα τα πούμε στη συνέχεια. Λοιπόν. Κύριε Κερίδη, μικρό καλάθι. Τι να πούμε εμείς τώρα. Εγώ αισθάνομαι καμιά φορά τώρα τελευταία σε αυτά τα τηλεοπτικά πάνελ με τους συναδέλφους κάπως παράτερα, γιατί μονοπολούν τα εσωκομματικά. Κύριε Κερίδη, θα σας βοηθήσω εγώ. Αντιπολίτευση. Κάνα πρόβλημα. Είστε με θα κάνουμε εμείς κάποιες ερωτήσεις. Ναι, αρχίστε. Γιατί αισθάνομαι σαν προεόρτιο των κυρίων. Θα σας το λύσω εγώ, κύριε Κερίδη, το πρόβλημά σας αμέσως. Έχει εδώ η κυρία Καλαμίτρου. Λοιπόν, καταρχάς θέλω να μου πείτε αν το καλάθι το οποίο θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός αύριο πιστεύετε ότι θα σας βοηθήσει να δημοσκοπικά να ανακάμψετε και να κερδίσετε το χαμένο, τους χαμένους ψηφοφόρους σας. Δηλαδή, αν θεωρείτε ότι το πώς θα ανοίξουμε τα σπίτια και πώς θα δώσουμε ό,τι θα δώσουμε στους 7.000 στους γιατρούς μεικτά, αν είναι κινήσεις οι οποίες πραγματικά θα σας κάνουν να ανασάνετε. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Εντάξει, ανασαίνουμε κανονικά, δεν έχουμε πρόβλημα αναπνοής. Θα σας έλεγα τούτο. Αναφέρεστε προφανώς στη φθορά που έχει φυσικά η κυβέρνηση, τη δημοσκοπική. Όχι μόνο δημοσκοπική, την είδαμε και στις εκλογές. Στις εκλογές, ευρωεκλογές. Περάσαμε και ευρωεκλογές, κύριε Κερίδη. Αλλά και στις δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι η κυβέρνηση πέφτει. Δεν λέω ότι καταραίει που λέει την πολιτεύση. Με προκαλείτε να πω ευρύτερα, τα οποία δεν θέλω να εκλειφθούν ως υπεκφυγές. Εγώ θεωρώ αξιοπρεπές το ποσοστό του 28%, αν το συγκρίνουμε και με αυτά που συμβαίνουν και στην Ευρώπη. Και το γεγονός ότι οι ευρωεκλογές γενικά δεν προκαλούν το πολιτικό ενδιαφέρον που έχουν οι εθνικές. Προφανώς υπάρχει πτώση, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, αλλά θεωρώ λάθος να μπούμε σε ένα δημοσκοπικό άγχος. Έχουμε μπροστά μας 3 χρόνια. Εγώ θέλω η κυβέρνηση να κάνει τις μεγάλες τομές, οι οποίες προφανώς για να αποδώσουν χρειάζονται το χρόνο τους, έχουν πάντοτε ένα πολιτικό κόστος στην αρχή, αλλά στο τέλος ξυρίζουν το γαμπρό και οι εκλογές θα γίνουν στο 27 και εμείς θέλουμε την Ελλάδα πολύ καλύτερη από ότι είναι σήμερα το 24 ή το 23 όταν έγινε οι τελευταίες εκλογές ή όταν την παραλάβαμε ακόμα περισσότερο το 19 από την καταστροφική περίοδο που ζήσαμε τότε του ΣΥΡΙΖΑ. Θα βοηθήσει προφανώς αυτό το πακέτο μέτρων τους συγκεκριμένους πληθυσμούς. Γιατί παρουσιάζει κάποιες αριθμίες και υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία δεν μπορείτε να τα αγγίξετε πάρα πολύ, όπως η ακρίβεια, όπως οι λογαριασμοί ρεύματος, όπως οι ακριβές υπηρεσίες. Χρειάζονται στοχευμένες παρεμβάσεις, όπως είναι στους γιατρούς που έχουμε μεγάλη διαρροή, έχουμε μεγάλα προβλήματα υποστελέχωσης, ιδίως σε άγονες. Επωνομαζόμενες άγονες περιφέρειες, προφανώς για τη στήριξη των τριτέκτων και συγκεκριμένων ομάδων. Δεν μπορούν να υπάρξουν γενικευμένες παροχές παλαιού τύπου, οι οποίες προφανώς γαργαλάνε έτσι δημοσιογραφικά τα μίντια, αλλά είναι εκτός δημοσιονομικής λογικής. Η οικονομία πάει καλά. Το βασικότερο είναι να παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός το ευρύτερο όραμα, το ευρύτερο αφήγημα, στο οποίο θέλουμε να στοιχηθεί ολόκληρος ο ελληνικός λαός. Μίλησε προηγουμένως ο πολύ ευπρεπής και αγαπητός, θα σας έλεγα, επειδή τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια, Παύλος Γερουλάνος, για να αισθανθούν οι Έλληνες μέρος μιας κοινής προσπάθειας. Αυτή είναι η δικιά μας. Κύριε Κερίδη, να σας πω κάτι όμως. Οι πολίτες από μια κυβέρνηση δεν περιμένει μόνο το όραμα, περιμένει και πρακτικά λύσεις της καθημερινότητας. Εγώ δεν είμαι τον όραμα. Κοιτάξτε, τα οράματα, ξέρετε τι έχουν πει για τα οράματα. Αυτός που βλέπει πολλά οράματα χρειάζεται μια βοήθεια. Όχι, επειδή είπατε τη λέξη είναι όραμα, στην αριστερά. Θα σας έλεγα όμως ότι πέρα από τα μέτρα αυτό, εκείνο, το ένα, το άλλο, χρειαζόμαστε και το ευρύτερο μεταρρυθμιστικό πλαίσιο για το οποίο εκλεγήκαμε και με το οποίο θα κριθούμε εν τέλει. Άρα, ναι, στα μέτρα υπάρχουν.
θα τα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός δεν είναι της παρούσης, δεν είναι για μένα. Κάντε υπομονή, λιγότερο από 48 ώρες θα τα ξέρουμε το βράδυ του Σαββάτου. Προκαταρτικά σας λέω ότι δεν μπορεί να είναι γενικευμένο έτσι, γενικό καλάθι προεκλογικού τύπου. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι η κυβέρνηση δημοσιονομικής σοβαρότητας, υπευθυνότητας, σταθερότητας. Τα μηνύματα από την οικονομία και το πώς πηγαίνουμε μέσα στο 24 είναι θετικά. Έχουμε μεγάλη μείωση της ανεργίας, σε μονοψήφιο πια αριθμό για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια. Έχουμε αύξηση του ΑΕΠ, πήγε καλά ο τουρισμός, πάνε καλά οι εξαγωγές. Προφανώς υπάρχουν μεγάλα προβλήματα, είναι ακρίβεια, ιδίως στην ενέργεια. Αύξηση ηλεκτρικού ρεύματος, τιμών ιδίως στην ενέργεια. Εκεί αντιμετωπίζετε το πρόβλημα και δείτε τώρα τι κάνετε. Το μεγάλο μας πρόβλημα. Αντιμετωπίστηκε το πρόβλημα. Θα σας πω, το μεγάλο μας πρόβλημα στην ενέργεια, που εγώ δεν θα σας το κρύψω και μου αρέσει πάντοτε να μιλάω τη γλώσσα της αληθείας, είναι στη βιομηχανία και στην παραγωγή, όπου δεν υπάρχουν επιδοτήσεις, όπου τα κόστη έχουν εκτοξευθεί. Προφανώς είναι ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό ζήτημα αυτό, λόγω Ουκρανίας και το πώς λειτουργεί η αγορά. Και λόγω καρτέλ. Είναι γρήπη. Και λόγω καρτέλ, κύριε Κερίδη. Πρέπει να το και δούμε. Είναι γρήπη ακριβιά, κύριε Κερίδη. Βλέπετε τι έχουμε με το Biden. Με τον Biden, την ακρίβεια στην Αμερική. Είναι θέλω είναι να γρήπη, πω. Ακρίβεια. Η ακρίβεια δηλαδή. Έχει να κάνει με ευρύτερα διεθνή ζητήματα. Για παράδειγμα, τώρα αυτό που γίνεται με τους Χούτι δεκαπλασιάζει τα μεταφορικά κόστη. Αμέσως ό,τι εισάγεται από το έχουμε την τρία χρόνια την ακρίβεια, αν ήρθε τώρα. Ναι, αλλά γιατί από τότε έχουμε πόλεμο στην Ουκρανία. Είναι μια γρήπη τριών ετών. Πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Έχουμε διεθνή ζητήματα. Θα τελειώσει δηλαδή μια γρήπη. Ακούστε. Ο πληθωρισμός γενικά, όχι των τροφίμων και σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, ναι. Έχει ξανατιθασευθεί. Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες είχε φτάσει στο 15% το 22, αφού με προκαλείτε. Mm-hmm. Στην Ελλάδα ποτέ δεν είχαμε αυτά τα νούμερα. Σήμερα έχουμε νούμερο κάτω από το 3%. Είναι σε πολύ λογικά επίπεδα. Ποιο? Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα στα οποία υπάρχουν ζητήματα. Εγώ δεν σας το. Και η μόνη λύση, για να μην κοροϊδευόμαστε, είναι η αύξηση των εισοδημάτων. Τώρα, η αύξηση των εισοδημάτων γίνεται με πολύ σκληρή δουλειά, με προσέλκυση επενδύσεων και με σοβαρότητα. Και κλείνουμε τούτο. Χθες ήμουνα σε μια υπέροχη συναυλία που οργανώθηκε στη δικιά μου περιφέρεια, στην Αγία Παρασκευή, την αγαπημένη, σχετικά κοντά εδώ. Από το Δημοτικό Δήμο με τον Γιάννη Μπέζο. Έχετε καλό δήμαρχο στην περιφέρεια. Έχουμε γενικά καλούς δημάρχους και στους 14 δήμους της περιφέρειάς μας, στη Βόρεια Αθήνα, με τον Γιάννη Μπέζο. Ο οποίος διάβασε ποίηση, τραγούδησε, σε φέρει, όλα τα μεγάλα έτσι μας υπενθύμησε και έκλεισε λέγοντας κάτι πολύ σημαντικό. Έχει κατακλειστεί η δημόσια ζωή μας από ανοησία. Θα έλεγα ιδιαίτερα η πολιτική ζωή μας. Ιδιαίτερα το πολιτικό σύστημα. Γιατί το λέτε αυτό. Το λέω αυτό όχι, γιατί. Για ποιους το λέτε αυτό. Το λέω αυτό και για την αντιπολίτευση. Και για την αντιπολίτευση. Και για την αξιωματική αντιπολίτευση. Είναι ανόητη η αντιπολίτευση. Θα σας έλεγα με την ευρεία του όρου έννοια. Ότι ο χρειαζόμαστε, καλά, λέει ο εάν πιστεύετε ότι με αυτόν τον ΣΥΡΙΖΑ ή με αυτήν την αντιπολίτευση η χώρα προσελκύει επενδύσεις, ότι θα στοιχηθούμε δηλαδή στην εθνική μεγάλη προσπάθεια σε έναν διεθνή ανταγωνισμό. Κύριε Κερίδη, δεν σας έχουν πειράξει καθόλου. Αυτοί ασχολούνται με τα εσωτερικά τους 6 μήνες τώρα. Όχι, όχι. Δεν έχουν πολλά και έχουν. Σε μένα. Σε μένα κάνει καλό. Δεν το λέω για μένα προσωπικά, αν με ρωτάτε ως Νέα Δημοκρατία. Οι επενδύσεις δεν έρχονται λόγω ΣΥΡΙΖΑ, ή λόγω της ανικανότητάς σας να προσελκύσετε επενδύσεις. Έρχονται. Οι επενδύσεις, ειδικά οι ξένες επενδύσεις, έχουν υπερτριπλασιαστεί, το λένε τα νούμερα. Εγώ σας λέω ότι, και κλείνω με αυτό για να μην μονοπολίσω, να πάμε στα υπόλοιπα, ότι χρειάζεται σοβαρότητα συνολικά. Συνολικά, ότι η χώρα μας έχει τεράστιες προκλήσεις, ότι ο διεθνής ανταγωνισμός είναι πάρα πολύ σκληρός. Κατηγορείτε ότι είναι ασόβαροι. Ότι εγώ τους κατηγορώ ήδη. Και κοιτάτε την αντιπολίτευση. Με συγχωρείτε, ακούσατε. Για την αντιπολίτευση, λέτε. Ανόητη πρωτίστως. Να μιλήσουμε ακούσατε και την Όλγα Γεροβασίλη. Δεν ήταν η Γεροβασίλη, εγώ ήταν σε εμάς μιλήσαμε. Λοιπόν, ακούσατε τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως, κύριε Κερίδη, όσοι ασχολούνται με τα εσωτερικά τους, αντιπολίτευση δεν σας κάνουν στη Βουλή. Αυτό είναι δεδομένο. Ναι, εντάξει. Και αυτό βέβαια είναι και κάτι το οποίο είναι και σε εσάς σε βάρος. Αυτό είναι πρόβλημα. Λοιπόν, αυτό δεν είναι προνόμιο. Αυτό είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα για τον λαό που σαν να εκφραστεί. Είναι πρόβλημα για τον πολιτικό σύστημα και την ισορροπία του. Μονοπολίσατε. Δεν είχατε μονοπολίσατε πάντως, κύριε Κερίδη. Εγώ έχω μπερδευτεί λίγο με τον κύριο Κερίδη. Κάντε ένα σχόλιο και πάμε στα δικά σας, κύριε. Κάνει αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ, κάνει τοξική αντιπολίτευση. Δεν κάνει αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ, πάλι φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν έρχονται επενδύσεις. Πραγματικά νομίζω ότι αυτό το αφήγημα
Και γενικά, δηλαδή, ένα αφήγημα που τα ρίχνει όλα η κυβέρνηση στην αντιπολίτευση δεν περνάει στον κόσμο. Αυτή τη στιγμή η κοινωνία έχει άπειρα προβλήματα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ λέει ότι θα δεν κάνει φυγή. Στον κόσμο, στις δημοσκοπήσεις θα... έχετε κατρακυλήσει. Λένε, και εσείς. Θα πάμε και στις δημοσκοπήσεις. Κυρία Καραμήτρου, αυτή τη στιγμή οι δημοσκοπήσεις, ως μια φωτογραφία της στιγμής, αν θέλετε να αναφερθώ και σε αυτό, δείχνουν ότι έχουμε μια κυβέρνηση αποδρομή, μια κυβέρνηση που δεν μπορεί να πείσει τους πολίτες, ότι μπορεί να κυβερνήσει με μια σοβαρότητα και μια αξιωματική αντιπολίτευση κατακαιρματισμένη που ναι πρέπει να βρει έναν βηματισμό για να πάει μπροστά. Αλλά επειδή μιλάμε για τα βασικά επίδικα της κοινωνίας που είναι η ακρίβεια, που είναι ο πληθωρισμός που αυξήθηκε αυτό το μήνα, που είναι η τιμή του ρεύματος που δίνει μια μικρή επιδότηση αλλά έχει αυξηθεί 60% όλο το προηγούμενο διάστημα. Να σας πω ποιο είναι το βασικό επίδικο, που δεν το κουβεντιάζουμε, γιατί περιγράφουμε τα στοιχεία και καλά κάνουμε και εσείς και εμείς ως πολιτικό προσωπικό, αλλά το βασικό πράγμα είναι ένα, ότι έχουμε από τη μια πλευρά υπερσυσσόρευση κερδών, υπερσυσσόρευση πλούτου σε χέρια λίγων και από την άλλη έχουμε φτωχοποίηση της κοινωνίας. Ακόμα και αν οι αριθμοί, επιτρέψτε μου σας παρακαλώ, ακόμα και αν οι αριθμοί πολλές φορές δείχνουν μια ορισμένη ευμάρεια ή ανάπτυξη, υπάρχει και ένα πίσω κείμενο, είπε ο κύριος Κερίδης για μείωση της ανεργίας. Μάλιστα, είμαστε πρώτοι στην ανεργία των νέων στην Ευρώπη, είμαστε πρώτοι στην ανεργία γυναικών στην Ευρώπη, δίνουμε το 40% του εισοδήματός μας για ενίκιο, πληρώνουμε πολύ υψηλό ρεύμα, το σούπερ μάρκετ τσακίζει καθημερινά το μέσο πολίτη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτά έπρεπε να λέτε κανονικά, κύριε Ζαμπάρα. Αυτά τα λέμε. Κύριε Ζαμπάρα, συγγνώμη, αυτά έπρεπε να λέτε κανονικά. Παρακαλώ. Αλλά τώρα έχετε μια διαδικασία η οποία λογικά θα μονοπολίσει ή τουλάχιστον θα κυριαρχήσει την επικαιρότητα, γιατί θα περιμέναμε κανονικά να σχολιάσετε το καλάθι τη ΔΕΘ και όσα θα γίνουν, θα πει ο Πρωθυπουργό, και εμεί θα σχολιάσουμε τι θα κάνει ο Πολάκη, τι θα κάνουν 87 και τι θα απαντήσει ο Κασελάκη αυτό σαν τον Κιάκο. Εγώ είμαι εδώ πάντω να σχολιάσω και τα τεκτενόμενα που αφορούν την κυβέρνηση και το καλάθι της ΔΕΘ, γιατί αυτό. Είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση. Για πείτε μου τώρα, προφανώς, όμως, πάτε για ξεκαθάρισμα το Σαββατοκύριακο. Προφανώς η στάση μας αποπροσανατολίζει τον κόσμο. Δεν είναι μια στάση που, πώς να το πω έτσι, κάνει αντιπολίτευση στην κυβέρνηση, τουλάχιστον το τελευταίο διάστημα. Εγώ νομίζω ότι εάν δεν φύγουμε σύντομα από αυτή την παρατεταμένη εσωστρέφεια, από αυτή την κρίση και να βρούμε διέξοδο σε αυτό, mm-hmm. ενωμένοι να προχωρήσουμε μπροστά. Η διέξοδο είναι η κάλπη. Και ποιο θέλει. Κοιτάξτε να δείτε. Η διέξοδο σε μια παρατεταμένη εσωστρέφεια, σε όλη αυτή την κρίση και σε όλη αυτή την μεγάλη φθορά, τολμώ να πω, για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, θα μπορούσε να είναι η προσφυγή στους ανθρώπους που αποτελούν τη δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ. Τι να κάνουμε τώρα. Τα μέλη. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα των μελών, είναι κόμμα της κοινωνίας. 270.000 μέλη έχει αυτό το κόμμα. Δεν θα πρέπει από το να ακούνε τον Ζαμπάρα και όλα τα υπόλοιπα στελέχη, δεν θέλω να μιλήσω ονομαστικά, να εκφραστούν και τα ίδια. Δηλαδή, πολλές φορές, όταν το πράγμα, να το πω έτσι λαϊκά, στομώνει, συσσωρεύονται δηλαδή κάποιοι όρια διεξόδου, δεν θα πρέπει να δώσουμε μία εντολή. Λέω εγώ, εκτός και αν υπάρχει άλλη λύση. Η καλύτερη λύση είναι να είχαμε βρει έναν τρόπο κοινού βηματισμού. Όσο όμως αυτό δεν γίνεται και συνεχίζεται η φθορά και η απαξίωση από την κοινωνία, κατά την άποψή μου, η κλεψίδρα έχει αδειάσει. Άρα πρέπει να πάμε σε μία λύση διεξόδου. Ο πρόεδρος διαδικασίες. Ναι, νομίζω το καλύτερο είναι αυτό. Το καλύτερο είναι αυτό. Δεν πρέπει να πληγώνουμε άλλο τον κόσμο. Δεν πρέπει να πληγώνουμε άλλο τον κόσμο, τα στελέχη. Εγώ μιλάμε δεκάδες καθημερινά. Και ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ και κόσμο που προσδιορίζεται αριστερά, κεντροαριστερά, σε αυτόν τον χώρο, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Ξέρετε τι μου λένε. Κάντε κάτι. Βρείτε λύση στο πρόβλημα. Θέλουμε να έχουμε ισχυρή αντιπολίτευση. Δεν θέλουμε διασπάσεις. Δεν θέλουμε αποχωρήσεις. Δεν θέλουμε ρευστοποιήσεις. Είστε εξωματική αντιπολίτευση. Παίξτε το ρόλο σας. Και εγώ ευθυγραμμίζω. Συμφωνούμε με αυτό. Και εγώ είμαι της άποψης ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να παραμείνει η βασική πολιτική δύναμη που θα ορθώσει ανάστημα απέναντι σε μια ανάλγητη κυβέρνηση και θα αποτελέσει θα και μια και εναλλακτική στην κυρία Γεροβασίλη πρόταση. Το κάναμε αυτό το ίδιο ερώτημα. Τη Δευτέρα θα είστε όλοι μαζί? Ναι, σε ό,τι με αφορά, ναι.
Όποιος και αν είναι ο πρόεδρος ή όποια εξέλιξη και αν υπάρχει. Προφανώς γι' αυτό λέμε ότι θα πρέπει να βρούμε λύση στο αδιέξοδο. Αλλιώς θα σας έλεγα, κύριε Κολοκυθά, ότι δεν με εκφράζει η παρούσα κατάσταση και τραβάει ο καθένας στον δρόμο του. Δεν είναι αυτό όμως το ζήτημα. Πάντως, κύριε Ζαμπάρ, να σας έτσι, πω κάτι. Προφανώς θα, σας θα πρέπει να το ξεκαθαρίσω αυτό. Προφανώς. Προφανέστατα θα πρέπει η επόμενη μέρα να μας βρει όλους μαζί. Αλλά θα πρέπει να σταματήσουμε αυτή την ιστορία τώρα, γιατί σε λίγο θα είναι πολύ αργά. Πάντως, κύριε Ζαμπάρα, θα σας πει κάποιος, και κλείνω και εγώ με αυτό, ότι όταν έγιναν εκλογές πήρατε ένα συμπαθητικό, τέλος πάντων, ποσοστό, δεν πέσατε και στα τάρταρα στις ευρωεκλογές με τον Στέφανο Κασελάκη, και στην ουσία η κατρακύλα του κόμματος και δημοσκοπικά ξεκίνησε όταν ξεκίνησε και η φαγωμάρα μέσα στο κόμμα. Αυτό, σας το λέω για να, επειδή είπατε προηγουμένως ότι πρέπει να κάνουμε αξιωματική αντιπολίτευση. Εγώ, και κυρία να είμαστε Καραμίτρου, εκεί και δεν είμαι εν γέννη υπέρ της φαγωμάρας. Είμαι υπέρ των πολιτικών επιχειρημάτων, του ορθού πολιτικού λόγου, της τεκμηρίωσης και προς τα έξω μια εικόνα, να δείχνουμε μια εικόνα ενιαία και σοβαρή. Αυτή τη άποψη είμαι, αλλά αυτό θα πρέπει να το κάνουμε όλοι μαζί. Αδικείται το Πασόκ λοιπόν τόση ώρα. Εμείς βασικά. Δεν ρωτάμε τόση ώρα λοιπόν. Ο κύριος Ζαμπάρας. Εσείς, κύριε Χριστοδουλάκη, είστε τόσο έτσι συντεταγμένοι. Πάμε σε εκλογές και είστε τόσο αυτό που. Εντάξει, δεν μας ανάβετε και λίγο τα έργα. Κάντε κάτι. Συγγνώμη που δεν σας κάνουμε το χατήρι, αλλά ξέρετε, και το λέω αυτό με χαρά και το λέω ειλικρινά. Πάμε απόλυτα συντεταγμένα σε μια εσωτερική εκλογική. Και πολιτικά το διαδικασία. Πάτε, πολύ, ναι. Και πολιτικά. Πολιτικά, και αυτό ναι. Είναι το μείζον. Ναι. Και το λέω γιατί όλοι οι υποψήφοι, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι το κάνουν ήδη, το κάνουμε ήδη και οφείλουμε να συνεχίσουμε να προτάσουμε την ανάγκη μιας ευρύτερης συσπήρωσης κοινωνικών δυνάμεων και μέσα από τη διαδικασία αυτή ως μέσο και εργαλείο. Άρα, το πρώτο πράγμα που όλοι μας οφείλουμε να κάνουμε είναι να καλέσουμε έναν κόσμο που είναι εκεί έξω, ο οποίος έχει αγωνίες, ανάγκες, προβλήματα, αυτοτοποθετείται στον ευρύτερο και προοδευτικό και δημοκρατικό χώρο, να στρατευτεί μαζί μας και να συμμετάχει στη διαδικασία αυτή ανεξάρτητα από τις επιλογές που θα κάνει. Αυτό είναι το ένα. Αν μου επιτρέπετε, επειδή το είπατε και έμεσα ως κριτική προς την αντιπολίτευση, το πόσο ο καθένας προτεραιοποιεί τα εσωτερικά του έννοια των εξωτερικών. Οφείλουμε λοιπόν πάντα την κουβέντα να την ξεκινάμε από τη μεγάλη εικόνα που αφορά την κοινωνία και τη μεγάλη πολιτική εικόνα. Εγώ λοιπόν θέλω να πω ότι σε αυτή τη μεγάλη πολιτική εικόνα, κατά τη δική μου τουλάχιστον άποψη, η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει μία σειρά από συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές που για εμάς καταδεικνύουν προβληματικό πρόσημο και προτεραιότητες. Παράδειγμα, αναγκάστηκε ο κ. Κερίδης, και ορθά το έκανε πριν, να διαχωρίσει τον πληθωρισμό από τον πληθωρισμό τροφίμων και ειδικών προϊόντων καθημερινής χρήσης. Και το έκανε αυτό ορθά γιατί ειδικά στα τρόφιμα και σε βασικά αγαθά, ο πληθωρισμός στη χώρα μας έχει αγγίξει υψηλά επίπεδα ρεκόρ. Mm-hmm. Λέει ότι μαζεύτηκε ο πληθωρισμός, τον Αύγουστο αυξήθηκε ξανά. Αυξήθηκε και είναι ο πέμπτος υψηλότερος σε σχέση με όλη την υπόλοιπη Ευρώπη ξανά. Αυτό είναι το ένα. Δεύτερον, η πολιτική που εφάρμοσε η Νέα Δημοκρατία και με πρόσφατο νομοσχέδιο είναι 3,1 πέμπτος υψηλότερο σε όλη την Ελλάδα. 3,1. Πέμπτος υψηλότερο σε όλη την Ευρώπη. Δεύτερον, η πολιτική που εφάρμοσε η Νέα Δημοκρατία όσον αφορά τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και το ελεύθερο επάγγελμα. Σε αντιδιαστολή με το πώς έχει αφαιθεί ανεξέλεγκτη και αρρύθμιστη αγορά σε κρίσιμους κλάδους όπως είναι οι τράπεζες, όπως είναι η ενέργεια, όπως είναι οι κατασκευές και μια σειρά από άλλους κλάδους. Τρίτον, τι συμβαίνει στην εργασία. Μας μίλαγε ο Πρωθυπουργός προεκλογικά για το πώς θα φτάσουμε το μέσο εισόδημα στα 1.500 ευρώ. Δεν μας είπε ότι για να μπορεί να το έχει ο μέσος πολίτης, θα πρέπει να δουλέψει μέχρι και 3 δουλειές και μέχρι και 13 ώρες την ημέρα. Φορολογική πολιτική, αντίστοιχη άδικη σχέση μεταξύ έμεσων και άμεσων φόρων. Πολιτική προστασία, είδαμε το καλοκαίρι. Μια φωτιά στην Αττική να ξεκινάει από το Βαρνάβα και να σβήνει στον αστικό ιστό των Βρυλισσίων. Τα θέματα θεσμών, δημοκρατίας και μια σειρά από ζητήματα που αφορούν τη δική μας ζωή και καθημερινότητα. Για αυτά μιλάτε, το ξέρετε. Γιατί τα λέω αυτά. Τα περιμένει από εσάς, από πολίτες, αυτά περιμένει από εσάς. Από εμάς το περιμένει, ναι. Ακριβώς. Τα λέω αυτά λοιπόν, γιατί εγώ θέλω να αντιστοιχίσω αυτήν την μεγάλη πολιτική εικόνα με τα ζητήματα και τις αγωνίες που έχει ο κόσμος με ένα πολιτικό κενό που εγώ τουλάχιστον εντοπίζω. Διτό. Από τη μία, ένα έλλειμμα συντεταγμένη, σοβαρή, υπεύθυνη θεσμική αξιωματική αντιπολίτευση και αυτό οδηγεί και σε ένα έλλειμμα εναλλακτικής αντιπρότασης διακυβέρνησης. Προσοχή. Όχι απλά διαχειριστικά καλύτερης. Ναι. Φύγετε εσείς να τα κάνουμε εμείς λίγο καλύτερα. Άλλο πρόσημο, άλλες προτεραιότητες, άλλο σύστημα διακυβέρνησης της χώρας. Για το Πασόκ που έχει προκύψει τις τελευταίες ώρες, κύριε Χριστοδουλάκη, είναι για το θέμα του ασυμβίβαστου του κυρίου Δούκα. Και ότι εσείς, επειδή έχετε στηρίξει τον κύριο Δούκα από την αρχή. Δεν ξέρω πώς είχε ανακύψει αυτό το θέμα ξαφνικά. Είναι δήμαρχος Αθηνών, το ξέραμε από την αρχή. Ναι. Εδώ και καιρό. Και ότι λέει θα συνεδριάσει 10, το έλεγε ο κ. Γερουλάνος πριν, θα συνεδριάσει 10 για να δούμε τι θα γίνει.
Δεν έχω αυτή την εικόνα. Υπάρχει πιθανότητα να, για να, σας είμαι ειλικρινής, να κοπεί ο κύριος Ζούκας. Για να σας είμαι ειλικρινής, αυτό το ακούω πρώτη φορά. Ο κύριος Ανδρουλάκης έχει πει ότι πρέπει να γίνει συνέδριο για να το προσπεράσετε αυτό το εμπόδιο προφανώς και να μην υπάρξει κάτι τέτοιο. Ακούστε. Για να σας είμαι ειλικρινής. Του ακούω πρώτη φορά. Συγγνώμη, απλώς να πούμε στους τηλεθεατές μας ότι βλέπουμε μία μικροένταση που αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη, στην πορεία, στη συγκέντρωση των υγειονομικών. Υπό πάμε. Δείτε μας αυτό και να για να κλείσουμε. Για να είμαι ειλικρινής, το ακούω πρώτη φορά. Μου προκαλεί πολύ μεγάλη έκπληξη και του λέω αυτό γιατί και ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης δημόσια έχει πει ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως ζήτημα και δεν έχουμε ακούσει και κανένα συνυποψήφιο. Και ορθώς να βάζουν θέμα, άρα τέτοιο θέμα δεν υπάρχει. Είναι προφανές ότι όλοι οι υποψήφοι θα κριθούν από την κοινωνική βάση του κόμματος, που είναι η απολύτως αρμόδια για να δώσει νομιμοποιητική εντολή για το πώς προχωράμε την επόμενη ημέρα. Πώς προχωράμε την επόμενη ημέρα, με ένα στόχο, αν θέλετε για μένα. Να διευρύνουμε δυνάμεις. Να ενώσουμε κοινωνικές δυνάμεις που σήμερα απέχουν, αποστασιοποιούνται, απογοητεύονται και μια καθαρή πρόταση πολιτική με γωνίες, με αιχμές, με συγκρούσεις, κοιτώντας αυτούς που εμείς θέλουμε να εκπροσωπήσουμε την επόμενη μέρα, που νιώθουν σήμερα στο περιθώριο, να μπορέσουμε ξανά να διεκδικήσουμε πλειοψηφικούς συσχετισμούς λοιπόν, για να αλλάξουμε την διακυβέρνηση. Μόνο το Πασόκ μπορεί να το κάνει. Να είστε καλά. Σας είμαι όλους. Καλημέρα. Να μένουν αναπάντητα. Δεν είμαι αναπάντητα. Μιλήσατε αρκετά, κύριε. Εσείς άνοιξατε τα θέματα περισσότερα. Προφανώς άνοιξα, αλλά πρέπει να απαντούμε και στην αντιπολίτευση. Και προφανώς θα ξαναέρθω, αλλά θέλω να πω τούτο. Η κριτική της αντιπολίτευσης από ένα σημείο και μετά είναι εκ του πονηρού. Ψευδής. Το να πεις ότι η χώρα μας, η Ελλάδα, είναι από τις φτωχότερες χώρες της Ευρώπης, είναι το προφανές. Η Ελλάδα έχει περάσει είπαμε μια τέρα. Είπαμε ότι έχει τον πέμπτο υψηλότερο πληθωρισμό, κύριε Κέρδη. Αυτό που μετράει, θα σας πω. Δεν είναι ψέμα. Αυτό που μετράει, χρόνο, είμαστε τόσο είναι η τάση. Πάμε καλύτερα από ό,τι ήμασταν το 19. Mm. Τρέχουμε πιο γρήγορα από την υπόλοιπη Ευρώπη. Με 50 γινόμαστε καλύτεροι. Με 50 ευρώ στην τσέπη στο σούπερ μάρκετ. Ψωνίζαμε λιγότερο. Σα αφήνω να τα πείτε στη συνέχεια. Εμείς θα πάμε κάπου αλλού τώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε κάτι τελευταίο. Δεν έχουμε χρόνο άλλο. Λυπάμαι, δεν έχουμε χρόνο. Αφήστε το ΣΥΡΙΖΑ. Ευχαριστούμε πολύ. Αφήστε τα προβλήματα τη καθημερινότητα. Πρέπει να πάμε σε ένα φεστιβάλ εμείς. Παρακαλώ. Έχετε δίκιο. Δεν θέλετε να ακουστώ. Εκτός τώρα αυτό, εμείς προχωράμε. Παρακαλώ, παρακαλώ. Εμείς ολοκληρώσαμε. Εμείς ολοκληρώσαμε, δεν ακούγεστε. Δεν φαίνεστε. Δεν ακούγεστε. Έχουμε ολοκληρώσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.